Στις εκδηλώσεις που μόλις παρακολουθήσαμε, κάποιοι από τους συμπολίτες μας εθνοφύλακες συμμετείχαν ανελιπώς, παραμερίζοντας τις επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις και αψηφώντας τις αντίξεις πολλές φορές καιρικές συνθήκες. Συμμετείχαν σχεδόν κάθε Κυριακή σε εκδηλωτικές δραστηριότητες των μονάδων τους, ως απλοί στρατιώτες. Αυτή την αδιάλειπτη και ενδυνελή προσφορά των ιδιωτών εθνοφυλάκων και εκπαίδρων, η 96 ΑΤΕ την αναγνωρίζει και ως ελάχιστη ανταπόδοση αισθάνεται υποχρεωμένη να την τιμήσει. Ο διοικητής 96 ΑΤΕ, ταξίαρχος κ. Κωνσταντάκος Δημόκλητος, παρακαλείται όπως προβεί στην επίδειξη των αμυστικών διπλωμάτων. Βουκούρης Δημήτριος. Καραβάς Ιωάννης. Κουκούλης Δημήτριος. Κρύψης Λάβρος. Λεμονιάς Χρήστος. Μακάς Νικόλαος. Μανδάλας Παναγιώτης. Μανολάκης Ιωάννης. Μαρίνος Ανδρέας. Μένεγας Νεκτάριος. Ροξάνας Εμμανουήλ. Σπανούδης Αντώνιος. Σιρής Λεωνίδας. Σιριώδης Γεώργιος. Τσιμπούκας Ανδρέας. Κατσιγεωργίου Νικόλαου.
Αληφέρης Ηλίας. Και Σόγλο Ευστράτιος. Κοτάτης Δημήτριος. Κουταλιάρης Ιωάννης. Κουτσουλιάς Παναγιώτης. Μαμαλής Εμμανουήλ. Μαμούνας Ιωάννης. Μαρτάκης Νικόλαος. Μίκαλος Γεώργιος. Νικολούδης Νικόλαος. Παϊδούσης Ιωάννης. Σκαφίδας Νικόλαος. Τσόγκας Νεκτάριος. Πακύρης Γεώργιος. Thank you.
και Φιλιππής Ευάγγελος. Στο σημείο αυτό, η 96 ΕΤΕ θέλει να ξεχωρίσει και να τιμήσει ιδιαίτερως για την πολύπλευρη εθνική προσφορά τους τρεις συμπολίτες μας. Τον έφηβο υπολαγό πεζικού Τρέμι Όθωνα, ως τον μεγαλύτερο σε ηλικία, εν ενεργεία έφοπλο της Χίου. Τον εθνοφύλακα Μαρίνο Ανδρέα, ως τον μεγαλύτερο σε ηλικία εθνοφύλακα της Χίου. Τον έφεδρο επιλογία πεζικού Καρασούλη Γεώργιο. Ο επιλογίας βαδραγού πεζικού Καρασούλη Γεώργιο γεννημένο. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, κλείνοντας πάλι αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση, να τιμήσω και εκτός πρωτοκόλλου ότι οι εθνοφύλακες είναι, όπως είπα και πριν, άνθρωποι υπεύθυνοι και δεν είναι άνθρωποι γραφικοί. Με έχει συγκινήσει ιδιαίτερα η συμμετοχή τους και το πάθος ορισμένων, το οποίο αποτελεί για μας μεγάλη πηγή θάρρους για τη συνέχεια της προσπάθειάς μας. Ελπίζω και εύχομαι το ποσοστό που είδατε το άρθρο εξαμήνου 17 να μεγαλώσει κι άλλο, έτσι ώστε οι εθνοφυλακοί και οι εθνοφύλακες να αποτελέσουν όντως το βασικότερο κορμό της αμυντικής διατάξεως, όπως είναι και στα σχέδιά μας. Σας ευχαριστώ θερμότατα όλους για την παρουσία σας. Αποτελεί για μας μεγάλη τιμή και μεγάλη τιμή για τους εθνοφυλακές μας. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Που με διάμετα η πηγή απ' τα κόμματα.